συντάγματος. Νομίζω ότι αυτό που παρακολουθείτε και εσείς σήμερα βλέπετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας πραγματικά προσπαθεί να βοηθήσει και να λύσει κάποια προβλήματα που θα έλεγα είναι χρόνια προβλήματα και στο θέμα των ασφαλτοστρώσεων της περιοχής. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από αυτή την, από το βήμα που μου δίνεται σήμερα και την Εγνατία Οδό για την ανταπόκριση που έκανε στο αίτημα της Περιφερειακής Αρχής να ασφαλτοστρώσει το δρόμο από το κόμβο του Ερμενοχωρίου μέχρι και την είσοδο της πόλης, καθώς και να ασφαλτοστρώσει το, από την Νίκη μέχρι και την Καλλινίκη, που είναι ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής. Γνωρίζετε ότι αυτοί οι δρόμοι είναι εθνικοί δρόμοι και είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Εγνατία Οδό για την δυνατότητα και τα παράλληλα έργα τα οποία εκτελεί σε όλο το εύρος της λειτουργίας του συγκεκριμένου κάθετου άξονα, τον οποίο πραγματικά βλέπουμε τα ωφέλη που έχουν προκύψει από την δημιουργία αυτού του κάθετου άξονα, και η Εγνατία Οδός αλλά και οι κοινοπραξίες οι οποίες λειτουργήσαν αυτό το διάστημα στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι ανταποκρίθηκαν απόλυτα και έκαναν πάρα πολλά έργα και θα κάνουν πάρα πολλά έργα την επόμενη περίοδο. Είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κοινοπραξίας, τον κύριο Βενετάτο, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τόσο ο Πόρτο Καράς, όσο και η Τέρνα, αλλά και όλες οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή, θα κάνουν έργα, είτε ασφαλτοστρώσεις, είτε άλλα έργα τα οποία θέλουν οι τοπικές κοινωνίες και ανταποκρίνονται απόλυτα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω όσον αφορά τα θέματα που έχουμε αυτή την περίοδο. Θέλω να γνωρίζετε ότι στο σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας περιλαμβάνονται και άλλα πολύ σημαντικά έργα, αλλά όπως ξέρετε έχουμε αναφερθεί σε αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε άλλες συζητήσεις που θα κάνουμε την επόμενη περίοδο, να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας και να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό τον οποίο έχει η Περιφερειακή Αρχή. Σας ευχαριστώ.